Μου θυμίζει αυτή η ιστορία. Ναι. Μου θυμίζει αυτή η ιστορία τώρα που έγινε κάτι με εκείνα τα παλιά ματς κατς που γίνονταν στο γήπεδο της Λεωφόρου, που στην αρχή είχε κάτι για ζέσταμα και μετά ήταν το big match, ο Κουκουλοφόρος εναντίον του Μασκοφόρου, ο τρομερός Ιβάν εναντίον, ξέρω εγώ, του Αρκούδα, και πάει λέγοντας γιατί το επόμενο debate αποτελεί την καρδιά της αντιπαράθεσης στην ειδικότητα τα εντελώς πρόσφατα χρόνια. Την περασμένη Κυριακή, το Σάββατο, στην αναμονή στο Μιλάνο για να γυρίσουμε πίσω, ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφός μας, που είναι μάλιστα πρωτοπόρος των ίσονος επεμβατικότητας τεχνικών στο ουροποιητικό και εξαιρετικά ικανός και στην ανοιχτή χειρουργική, έτσι όπως περιμέναμε και μιλούσαμε, μου λέει: «Πέτρο, πήγα σε ένα meeting», μου είπε, «που μην καρφωθώ και όλα τώρα, και είδα σύγχρονες τεχνικές και έπαθα πλάκα. Τέρμα», μου λέει, «τελειώσαμε». «Σιγάρε. Εμείς σε τελευταία ανάλυση τελειώνουμε και φυσικά τώρα, ας πούμε. Είναι για άλλους ανήσυχε». Αλλά οφείλω να πω ότι με έβαλε σε ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό εκείνη τη στιγμή. Προβληματισμό που τον κουβαλάω, γιατί και εγώ και εσείς παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια μία σοβαρή αντιπαράθεση όσον αφορά τη φύση της ουρολογικής χειρουργικής σήμερα και περισσότερα τα τελευταία χρόνια. Η σοβαρή αντιπαράθεση που γίνεται είναι αυτή ανάμεσα στην ανοιχτή χειρουργική και στις μη ανοιχτές επεμβάσεις. Θα αντιπαρατεθούν δύο εξέχοντες συνάδελφοι. Ο πρώτος θα είναι ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ο οποίος θα αντιπαρατεθεί με τον Γεράσιμο τον Αλιβιζάτο. Ο πρώτος υποστηρίζοντας ότι οι ανοιχτές επεμβάσεις παραμένουν η βάση της χειρουργικής. Και ο δεύτερος υποστηρίζοντας ότι οι ανοιχτές επεμβάσεις πλέον είναι παρελθόν. Ζούμε το τέλος διαφόρων πραγμάτων τα τελευταία χρόνια, του σοσιαλισμού, της ιστορίας, της εποχής. Μερικοί τολμούν να πούν και του Παναθηναϊκού και πιστεύω. Λοιπόν, πάμε, Βαγγέλη. Προτού να αρχίσω την ομιλία μου, θα ήθελα να ομολογήσω ότι δεν είναι από τα κεφάλαια τα οποία συμπαθώ ιδιαίτερα. Εν τούτης, θα κάνω μία προσπάθεια, σαν θειασότης, από τη στιγμή που εμπλέκομαι σε ένα debate των ανοιχτών επεμβάσεων, να είμαι όσο μπορώ πιο συνεπής και πιο λογικός. Οι ουρολόγοι δεν πρέπει να κάνουν οποιαδήποτε λανθασμένοι. Θα πω, είναι πολύ λαϊκή η έκφραση λανθασμένη, θα πω επιστημονική υπέρβαση όσον αφορά την επέμβαση, απλώς για να είναι ελάχιστα επεμβατική. Το πιο σημαντικό είναι να εξηγούμε στους αρρώστους την οσιρότητα που απορρέει από τη δική μας δεξιότητα ή και ποιες θα είναι οι επιπλοκές από μία minimal invasive procedure. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Πάουλ Ρούσο, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος διεθνώς. Το αριστερό θα είναι μπροστά. Γιατί όχι ανοιχτά? Πρώτα-πρώτα υπάρχουν οι τάσεις. Δεύτερον, η εκπαίδευση του χειρουργού. Τρίτον, τα αποτελέσματα. Τέταρτον, οι επιπλοκές. Πέμπτον, η διαθεσιμότητα. Και οπωσδήποτε, το τελευταίο, το οποίο θα αναλύσω αυτή τη στιγμή, τα άλλα θα τα πούμε στη συνέχεια, η προτίμηση του ασθενού στο μάρκετινγκ. Όταν βγαίνει ένας μαρκετίστας και λέει: «Εγώ θα σου κάνω ριζική, την άλλη μέρα θα έχει σπίτι, καμία επιπλοκή, καμία ακράτεια, καμία ανικανότητα», προφανώς είναι ο άρρωστος ο οποίος ψάχνει τη διαμέσου Ιντερνετ να τον προτιμήσει. Όσον αφορά τις τάσεις, οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι της μόδας. Η μόδα όμως, να μην ξεχνάμε, είναι εποχιακή. Η μόδα είναι ακριβή και δεν μπορούν όλοι να την ακολουθήσουν. Γιατί? Η διαφάνεια που βλέπετε είναι από τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι μόδιστρος, πολύ γνωστός στο βορειοολλανδικό χώρο και διεθνώς. Εσύ και τέτοιες παρέες. Τι μου πρότεινε? Λέει η Νάνση, λέει, έχει ωραίο κορμί, λέει, φέτος θα φορεθεί πολύ. Το βλέπετε, είναι γεμάτο προφυλακτικά, είναι μόδα. Ευτυχώς που δεν το πήρε, γιατί θα την έχανα και δεν θα ξέρω τι να ψάχνω. Η ιατρική τεχνολογία οθεί τις εξελίξεις και έτσι δημιουργεί ανάγκες. Ψευδείς ανάγκες, ακριβές ανάγκες, εφήμερες ανάγκες, αλλά ανάγκες. Εκπαίδευση. Κάτι καταπληκτικό το είχα ζήσει
σε ένα meeting κάτω στην Αθήνα που πήγα έτσι. Και άλλο λόγο είχα κατέβει. Τέλος πάντων, ας πάμε να δούμε και εδώ. Τι γίνεται. Η πλειοψηφία των Ελλήνων ουρολόγων διαθέτει καλύτερη εκπαίδευση στο ανοιχτό χειρουργείο. Αυτό είναι δεκτό. Σε πόσες κλινικές ειδικευόμενοι εκτελούν διαδερμικές ανάγκες. Και στο meeting που πήγα, είδα λαπαροσκοπικά 4 ειδικούς συναδέλφους να μιλούν και την εμπειρία τους σε 50 περιστατικών. Και οι ίδιοι είχαν τον ίδιο εκπαιδευτή, ο οποίος ήταν παρόν και τραβούσε τα μαλλιά του. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση ενδουρολογικών επεμβάσεων, όπως και οι λιθοδρύπτες, δεν υφίστανται στην πλειοψηφία των ελληνικών νοσοκομείων. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Λέμε τι λένε τα guidelines. Τα guidelines όμως βρίσκονται σε πολύ ειδικά κέντρα. Πολύ ειδικά κέντρα, είναι πολύ ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό και οπωσδήποτε με τελειότατους εξοπλισμούς. Ελάτε στην Έδεσα να ακολουθήσουμε τα guidelines. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση ενδοουρολογικών επεμβάσεων, όπως και οι λιθοδρύπτες, δεν υφίστανται στην πλειοψηφία των νοσοκομείων των ελληνικών νοσοκομείων. Στην Έδεσα, έτσι, στον Άγιο Γεώργιο, δεν υφίστανται. Σε πόσες κλινικές εκτελούνται συστηματικά διαδερμικές επεμβάσεις, η ερώτηση απευθύνεται σε εσάς. Εδώ είναι ο κύριος Χάντρετ, σοβαρός άνθρωπος. Τι λέει? Ακόμη και ένας καλός, λέει, ξυλουργός μπορεί να διδαχθεί πώς να χειρουργεί. Εγώ το επεκτείνω. Μία καλή πλακογραφού με στοιχειώδη εκπαίδευση είναι πολύ καλύτερη από έναν γιατρό μη ικανό στην εκπαίδευση του χειρουργείου. Νομίζω είναι προφανές και το ξέρετε, έτσι. Αποτελέσματα. Η ανοιχτή επέμβαση έχει καλύτερα ποσοστά ελευθέρων λίθων ασθενών έναντι της διαδερμικής. Το λένε τα guideline, αλλά μην τους αγνοούμε και τους κυρίους εδώ. 66 με 49%. Και κατά την παρακολούθηση, στο 82% των minimal invasive procedures, το 82% ξαναπαρουσιάζει λίθος, ένα είναι το 74%. Βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το στατιστικό λάθος. Τα αποτελέσματα. Η ανοιχτή επέμβαση για τις δύσκολες περιπτώσεις κοραλιωδίους λυθίασης, ιδίως σε μία, προσέξτε, αναπτυσσόμενη χώρα, λέμε την Ινδία, εκτελείται με συγκρίσιμα αποτελέσματα, ευνοϊκή νοσηρότητα και χρόνο νοσηλείας. Αναφέρω την Ινδία, η οποία δεν έχει την πολυτέλεια να την κάρει που λέμε σε κέντρα minimal invasive procedure. Και θα σας πω την εμπειρία μου στην Κύπρο, σε μία ειδική μεταμόσχευση νεφρού. Είχα δει μεταμοσχεύσει στο χώρο το δικό μας από πάρα πολύ καλούς χειρουργούς. Θα ονομάσω στην Κύπρο την έκπληξή μου με τον κύριο Κυριακίδη σε ένα ειδικό περιστατικό που είχε γίνει με γεννητική και οστεοπλαστική. Μπράβο, ναι. Σε μια κλινική η οποία ήταν ένα αναπαλαιωμένο κτίριο, η επέμβαση μεταμόσχευση σε ειδικό περιστατικό έγινε σε μια μισή ώρα, χωρίς σταγόνα αίμα, με έναν βοηθό νοσοκόμο. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση σε μία μη αναπτυσσόμενη και μία υπερεξελιγμένη χώρα, αλλά με πολλά περιστατικά, με πολλές ώρες πτήσης, με έναν ικανό χειρουργό, ότι έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Οι σύγχρονες ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές χειρουργικές έχουν οι πλοκές? Σωστή ερώτηση. Νομίζω τελευταία παίζονται πολλά σενάρια σε επεμβατικές minimal invasive με σοβαρότατες επιπλοκές. Γιατί εδώ, όπως και να το κάνουμε, πρωτοπορεί ο ιδιωτικός τομέας παρά το κρατικός. Μίζονες επιπλοκές, αιμορραγία. Νομίζω πιο φρόνιμο είναι επιγόντως να το ανοίξουμε και όχι να πρωτοσπαθούμε με εργαλεία να σταματήσουμε την αιμορραγία. Συμπτικές καταστάσεις. Αρκεί να τις διαπιστώσουμε εγκαίρως. Όταν βλέπεις μια κατάσταση που μυρίζει σύψη και κυρίως όταν δείτε τα λευκά να μην ανεβαίνουν, ψάξτε να βρείτε κάπου υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Κυρίως όταν δεν ανεβαίνουν πολύ τα λευκά. Τραυματισμός πυελοκαλυκτικού ιστήματος ουρητήρα, δεν το συζητούμε. Κακό εις παρακείμενον εδώ, το έντερο και ο πνεύμονας. Το έντερο έχουμε κληθεί και εμείς πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε, κυρίως τον 12-δάκτυλο. Για επεμβάσεις στο νεφρό. Πώς θα αντιμετωπιστούν οι μείζονες εμπλοκές με ελάχιστη επέμβαση? Ερώτηση στο κοινό. Δεν μπορώ να απαντήσω ή μάλλον δεν μπορώ να απαντήσω μόνος μου. Και ας φτάσουμε στις ενδείξεις, πιστεύω, απόλυτης ανοιχτής επέμβασης. Είναι πολύπλοκος κοραλιοειδής λίθος. Πιστεύω ότι μια ανοιχτή επέμβαση έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αφήσει υπολοιπόμενο λίθο. Αποτυχία των προαναφερθέντων minimal invasive procedure, ανατομική ανομαλία νεφρού. Δηλαδή, αν έχω πέτρα, έχω και μια μεγάλη στένωση. Νομίζω
θα είμαι πιο συνεπής επιστημονικά αν πάω ανοιχτά. Σοβαρές σκελετικές ανομαλίες, εξυπακούεται, συνυπάρχουσαν νοσηρή κατάσταση, το πήρα από τη βιβλιογραφία, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ανάγκη άλλης ταυτόχρονης επέμβασης, εξυπακούνται αυτά, ανενεργής νεφρός, επιλογή ασθενή, έκτοπος νεφρός, μεγάλος λίθος κύστης. Συζητιέται. Και τα guidelines τι λένε, τα οποία βγαίνουν από το ειδικό κέντρο με πλήρη εξοπλισμό, ότι στο 1,5-5,4% των περιπτώσεων αναγκαζόμαστε να το κηρύσουμε στην ανοιχτή. Αλλά πάντα είμαστε εκεί για να τις εφαρμόσουμε. Τι έγινε. Τελείωσε. Τελείωσε. Τόσο. Ευχαριστώ.